Από εδώ, γύρνα από εκεί. Από εκεί είναι καμία. Ανίτα, ήρθα σε σένα σήμερα. Ζώτη, συγχαρητήρια, ε. Ορίστε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ανίτα, ήρθα σε σένα, γιατί σύντροφός μου, η παντρεμένη, με έβαλε σε δίλημα να διαλέξω εσένα ή αυτή. Γιατί ζηλεύει την καριέρα μου και το στυλ μου, κοίτα. Αυτά τα λέει σε μένα. Και θέλω να τα πω on camera τώρα, να τη πω στη γλώσσα μου, Ιρπάρα Κάζα. Go home. Άιντε στο σπίτι σου, κυρία μου. Κάτσε σε φίλε, να μιλήσουμε. Ασέγευου, στη βουπλή. Λοιπόν, Σώτη. Καλησπέρα, Νίτα. Καλησπέρα. Σε γνωρίσαμε μέσα από τη στήλη φέτος, το στήλ μου κοίτα. Βεβαίως. Είχες έρθει εδώ την πρώτη φορά, γιατί ήθελες να μιλήσεις για τη σχέση σου με αυτή την κοπέλα, η οποία ήταν παράνομη, έτσι. Ήταν παράνομη και χάρη της εκπομπής σου μπόρεσα και την κατέκτησα. Θυμάμαι ότι την ήθελες διακαώς, ότι την ήθελα, ήταν τα πάντα για μένα. Στα πατώματα, της έλεγες εσένα. Μέχρι και πρόταση γάμου της έκανα. Βεβαίως, εδώ, την οποία αποδέχτηκε η κοπέλα τελικά. Δεν αποδέχτηκε. Χώρισε από τον άντρα της. Ζήσαμε για 2 μήνες στο ίδιο σπίτι, στο σπίτι μου. Ζήσατε χωρίς να έχετε το πρόβλημα που είχατε πριν, γιατί ο άντρας της τη διεκδικούσε, θυμάμαι. Ο άντρας της από εκείνη τη στιγμή δεν ξανασχολήθηκε. Αφού πήρε το διαζύγιο, δεν ξανασχολήθηκε μαζί της καθόλου. Καθόλου. Της έκανα πρόταση να έρθει σπίτι μου. Έγινε δικιά σου δηλαδή. Δικιά μου. Σχέση σου. Και αυτό το οφείλω στην εκπομπή σας εδώ. Μάλιστα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χώρισε λοιπόν η κοπέλα για να ζήσει μαζί σου. Βεβαίως. Μείναμε 2 μήνες μαζί. Ναι. Πολύ. Και μείναμε. Τον καιρό που μείναμε, έπεσε και αυτή η πανδημία με τον κορονοϊό. Δεν δούλευα καθόλου εγώ. Δούλευα κάποιες ώρες, 5-6. Ζούσαμε σε ένα σπίτι, στο δικό μου σπίτι. Delivery έκανες το μεζουσί. Διανομέας, ναι. Ναι. Δουλεύω 14 ώρες κάθε μέρα, αλλά λόγω της πανδημίας δούλευα 5 ώρες. Και την έφερα στο σπίτι μου. Ζήσαμε τον πρώτο μήνα υπέροχα. Ήταν η βασίλισσά μου, ήμουν ο βασιλιάς της. Αγαπιόμασταν. Ό,τι ήθελε... στο παρήχα, ό,τι ήθελε και αυτή και μου το ζητούσε. Είχατε και πολύ έντονο, θυμάμαι, πολύ έντονη προσωπική ζωή, και ερωτική ζωή. Ακόμα και το 100 μας στέλνανε όταν κάναμε έρωτα. Τέλος πάντων, δεν είναι. Οι γείτονες, το λέω γιατί το είχα πει σε μια προηγούμενη εκπομπή. Ο πρώτος μήνας ήταν πολύ ωραίος, Ανίτα. Βγαίναμε τις βόλτες μας, βέβαια υπογράφαμε και το χαρτί για να βγούμε. Σε κάποια στιγμή, μετά τον πρώτο μήνα, χαλάσανε, η σχέση μας άρχισε να έχει σκαμπανεβάσματα. Σε κάποια στιγμή, εκεί που ήμασταν μετά τον πρώτο μήνα, άρχισα εγώ να βαριέμαι την καθημερινή... Άρχισαν τα όργανα. Και αυτή μπορεί να φταίει και εγώ. Μου φτιάχνε φαγητά τα οποία δεν τα γούσταρα. Μου φτιάχνε όσπρια τα οποία δεν τα γουστάρω. Όσπρια, φασολάκια, φασολάδα. Και δεν τα γούσταρα. Oh, και της το έλεγα 1, 2, 3. Αυτή το χαβάτι. Όλο όσπριο. Μετά είδα και στην συμπεριφορά της σε κάποια πράγματα τα οποία δεν τα γούσταρα πολύ, Ανίτα. Την έβλεπα πολύ με το κινητό. Ναι. Στα social media. Εντάξει, άμα δεν έχεις και τι να κάνεις τώρα με ναι, το κοινό, ναι. Να πούμε στο σπίτι. Με απέφευγε στον ερωτικό τομέα. Πότε ναι, πρόλαβε ναι, τόσο ναι. Γρήγορα. Μετά τον πρώτο μήνα, δηλαδή κάθε μέρα για 1 μήνα κάναμε ατελείωτες ώρες έρωτα. Μετά τον πρώτο μήνα αρχίσανε και η σχέση γινόταν βαρετή. Γιατί σε κάποιον άνθρωπο να του δώσεις ένα φαγητό, μια μπριζόλα να την τρώει κάθε μέρα, να. Κάποια στιγμή θα τη βαρεθεί. Έτσι και πιστεύω έγινε και με την ναι, Άννα. Βέβαια το να την αντιμετωπίσει σαν μπριζόλα δεν είναι πάρα πολύ τιμητικό, θέλω να σου πω. Όχι, δεν κατάλαβα. Ναι. Δεν το είπα σωστά, Ανίτα. Εννοώ ότι το ίδιο πράγμα την καθημερινότητα, ναι, ναι. Αυτό εννοώ. Ποιητικά εννοώ... ήθελες ναι, να το πεις. Ναι, ποιητική ναι. Αδεία. Ναι. Ναι. Σε κάποια στιγμή, μια μέρα που με έστειλε να πάω για ψώνια στο σούπερ μάρκετ, γυρίζω... Και έβαλα λίγο το αυτί μου έξω από την πόρτα του σπιτιού. Και άκουγα να μιλάει με έναν τύπο και να του λέει: ο δικός μου τον έστειλα σούπερ μάρκετ. Και μόλις έρθει, θα σε ξαναπάρω τηλέφωνο. Θα μιλάμε με μηνύματα. Το ακούω εγώ. Μάλιστα. Και την προκαλώ, Άννα, άμα θέλεις, βγες τηλεφωνικός. Για να μου πεις
για να μου πεις πώς τα άμαθα. Για να καταλάβεις πώς τα άμαθα. Ήθελε να με κάνει... ήθελε να με κάνει Ρούντολφ καλοκαιριάτικα. Δυστυχώς, αλλά δεν τα κατάφερε. Το ελαφάκι του Άγιου Βασίλη με τα μεγάλα κέρατα. Καλοκαιριάτικα ήθελα να το κάνει. Εκτός σεζόν δηλαδή. Το καλοκαιρι... Είναι το εκτός σεζόν μας εννοώ. Ναι, αυτό, αυτό. Άρα, δηλαδή, αν ήταν ακριβώς. Χειμωνιάτικα δεν είχες πρόβλημα, εσύ το καλοκαιρινό. Και την προκαλώ να βγει τηλεφωνικός για να με αντικρίσει να μιλήσουμε. Γιατί αυτά δεν τα ξέρει, αυτά που θα πω τώρα δεν τα ξέρει με το κινητό που κρυφάκουσα έξω από την πόρτα. Αφού μπήκα μέσα στο σπίτι σαν κύριος, δεν της μίλησα, της είπα, έλα αγάπη μου, έφερα τα ψώνια. Α, κράτησες την ψυχραιμία σου, Κράτησα την ψυχραιμία μου. Θα σου πω μετά, για πες, για πες. Τα λέω και τρελαίνομαι. Ναι. Μετά πάμε στο κρεβάτι να κάτσουμε κατά τις 12-12.30 ώρα το βράδυ. Ναι. Καθόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο. Και... Εσύ έχεις ακούσει που λέει θα τον δεις στο σούπερ μάρκετ και δεν θα σε παίρνω εγώ τα μηνύματα δεν μόνο. Άνοιξα, δεν είπα... Δεν άνοιξα καμία συζήτηση. Σε κάποια στιγμή της λέω, ωραία αγάπη μου, ανοίγεις λίγο το κινητό σου. Mm. Και όπως το άνοιγε, κοίταζα λίγο λοξά και είδα το μοτίβο που άνοιγε το κινητό της. Για να δεις ότι εγώ με ανούλα δηλαδή. 6. Το, ναι, όχι ναι. Τον κωδικό, είχε ένα, σχήμα, το ένα σχηματάκι. Mm. Είχε το α. Και το βράδυ μόλις κοιμήθηκε, πήρα το κινητό της σιγά σιγά, άνοιξα και είδα να παίζει μπάλα, σε εισαγωγικά, με δύο άτομα, με τον Γιάννη και τον Δημήτρη. Ο ένας ήταν από την Κρήτη και ο άλλος πρέπει να ήταν από τη Τραπετσόνα. Τραπετσόνα, ναι. Και θέλω να της πω, δεν ντρέπεται που μου έλεγε εμένα ότι μ' αγαπάει και ότι είναι η ζωή μου και να κάθεται να με παραμυθιάζει εμένα. Εμένα, γι' αυτό ήρθα να της πω, Ιρπάρα Κάζα, άιντε στο σπίτι σου, κυρία μου, στο σπίτι σου. Στο σπίτι σου να πας. Και την προκαλώ να βγει τηλεφωνικός τώρα, άμα θέλει, για να μου πει, να δω τι θα μου πει. Γιατί κάθεται και με παραμυθιάζει τόσο καιρό. Ναι. Το παρακάζα σημαίνει στα πρωτοβουλία. Παρακάζα, ναι. Εσύ από τη Βραζιλία, όχι, η μάνα μου είναι Βραζιλιάνα, μάλιστα. Ο πατέρας μου είναι Κύπριος, Έλληνας. Μάλιστα. Και... Το λες και στα Βραζιλιάνικα για να εκφραστείς, Ναι, ναι. Ή go home στα αγγλικά, ναι. Ή άιντε στο σπίτι σου, ή με όποια γλώσσα θέλει να της το πω. Go home. Ένα λεπτό όμως τώρα, γιατί εγώ τώρα θέλω να είμαι αντικειμενική. Θυμάμαι ότι όταν είχες έρθει εδώ, Σώτη μου, έκανες τα πάντα για να την κερδίσεις. Ήσουν πολύ καψούρης μαζί της, ήσουν πολύ ερωτευμένος, έπεφτες στα πατώματα, γονάτιζες, της έλεγες και είναι δικιά μου, της έλεγες θέλω να χωρίσεις από τον άντρα σου, θα ζήσουμε μαζί καταπληκτικά κτλ. Η κοπέλα χώρισε από τον άντρα της. Πριν γίνουν αυτά που μου περιγράφεις, τα μηνυματάκια και τα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, μου λες ότι είχες ήδη αρχίσει εσύ τον πρώτο μήνα να ψιλοβαριέσαι και να αρχίσεις να φθήνει το ενδιαφέρον σου για εκείνη. Είπα τον πρώτο άρχισες, μήνα... Άρχισες μάλιστα λες να φρικάρεις με τα όσπρια που σου μαγείρευε. Μα όταν γουστάρεις μια γυναίκα, δεν μένεις τώρα στο τι σου μαγειρεύει. Μου έλεγε αυτό γιατί το άφησες εκεί. Αυτό γιατί το είσαι λίγο τσαπατσούλης, το ένα, το άλλο. Άρχισε να μου κάνει τη ζωή... Σαν να βρίσκομαι σε ξένο σπίτι. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μας λες ότι αυτό που εσύ στο μυαλό σου το είχες ιδανικό, αυτή τη σχέση που την είχες στο μυαλό σου μοναδική. Ένα παραμύθι. Όταν ήρθε η καθημερινότητα και τον ταραβέρι της αλήθειας, άρχισε να απομυθοποιείται. Να στραβώνεις με τα πράγματα που σου λέει, έτσι. Να στραβώνεις με τα πράγματα που σου φτιάχνει, να στραβώνεις με όλα τα πράγματα γενικότερα. Μάλιστα. Το ίδιο προφανώς συνέβαινε και σε εκείνη. Εξού και το τηλεφώνημα με τον τύπο που του είπε: παίρνω σε λίγο. Δηλαδή, δεν σας μπορεί δείτε. Και να γινόταν πριν έρθει και στο σπίτι μου. Δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ την έπιασα αφού πέρασε ο πρώτος μήνας. Περνούσαμε ωραία. Δεν έβγαινε πουθενά από το σπίτι. Αυτό το ομολογώ. Μετά τον πρώτο μήνα άρχισε και μου έκανε διάφορα μπερδέματα. Κατά τη διάρκεια του στυλ μου, κοίτα, εσύ είχες σχέση τελικά με αυτή την κοπέλα. Είχα σχέση, ναι. Αλλά είχα σχέση. Παράνομη όμως. Παράνομη σχέση, μάλιστα. Μετά ήρθε το διαζύγιο. Μετά στη φάση ήρθε αυτή το διαζύγιο και αμέσως μετά μείνατε μαζί. Βεβαίως. Για δύο μήνες. Ναι. Μάλιστα. Και ζηλεύει την καριέρα μου. Στο στυλ μου, κοίτα, ζήλευε. Και γι' αυτό μου είπε, ή διαλέγεις την Ανίτα και το στυλ μου, κοίτα, ή εμένα. Και εγώ ήρθα για να τη πω, Ανούλα μου, εγώ θα διαλέξω. Το στυλ μου κοίτα και την καριέρα μου. Αυτό θέλω να σου πω. Και να πας στο σπίτι σου από σήμερα στην ευχή του Θεού. Περίμενε, το στυλ μου κοίτα δεν υπάρχει πια, το ξέρεις αυτό, έτσι. Όταν υπήρχε.
Ναι. Όχι, λέω, μην θυσιάσει το στυλ μου, κοίτα τη σχέση, γιατί στυλ μου, κοίτα δεν έχει τώρα. Δηλαδή, είναι κορονοϊού, δεν μπορούμε εδώ να είμαστε πολλοί άνθρωποι να κάνουμε μπαζαρέλε. Το έχω μάθει. Πρώτα, ο Θεός, τώρα από του χρόνου θα δούμε τι θα μα βγει γενικότερα στη ζωή αυτή. Θα είμαστε καλά. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι. Να μην είναι αυτό ο λόγο. Εδώ βλέπουμε το Σώτη, ο οποίο ήταν στο στυλ μου, κοίτα και κατά τη διάρκεια. Α, εδώ είμαστε στην εποχή που γινόταν ο διαγωνισμό. Ήσουν υποψήφιο βουλευτή. Ωραίες εποχές αυτές που κάναμε τηλεόραση τότε. Ναι. Ωραίες στιγμές. Ναι, πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Είδες. Έχουμε και ήχος αυτό, παιδιά. Α, μάλιστα. Δες κόσμος πίσω. Εδώ τι είχες ντυθεί, φίλε. Εδώ ήμουνα μια βραδιά στο στη νύχτα. Στα περπατήματα. Μάλιστα. Με επιτροπές, με κοινό, ήμασταν πολύ νοματέοι. Με τον κύριο Γιάννη Σορνιώτη που αγαπώ πάρα πολύ. Μάλιστα, μάλιστα. Έζησες αυτές τις μεγάλες στιγμές. Πολύ ωραίες στιγμές. Ναι, φίλε, τι να κάνουμε. Ανίτα μου, θέλω μια χάρη. Αν μπορεί το κοντρόλ να πάρει την Άννα να βγει στον αέρα. Αυτό κάνουν. Προσπαθούν να μιλήσουν μαζί τη, γι' αυτό κερδίζω χρόνο. Εδώ τι έχει ντυθεί. Εδώ είμαι ο Θεός Ερμής. Α, μάλιστα. Α, εδώ ήταν οι θεότητες του Ολύμπου. Ναι. 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 Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ωραία. Και έχουμε κι άλλα. Εδώ είναι ο Θεός Ερμής και πήγαινε και πολύ καλά στι βαθμολογίε τη. Βεβαίω. Βγήκα δύο φορέ πρώτο. Πολύ ωραία. Και αυτό την. Την εκνεύριζε, Την εκνεύριζε, ζήλευε, δεν ξέρω. Ζήλευε, αυτό πιστεύω. Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Εδώ είχα και ένα ατύχημα που είχε φύγει το φτερό. Ναι. Συμβαίνουν να αυτά θυμάμαι. Στα live. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι στη γραμμή μας η Άννα. Ανίτα μου. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη με όλα αυτά που βλέπω και ακούω. Σώτη μου, αγάπη μου, γιατί βρεβεμένε μου κάθεσαι και κάνεις όλες αυτές τις ιστορίες. Εγώ σε προσέχω, εγώ σε νοιάζομαι και εσύ βγαίνεις και λες αυτά τα πράγματα που δεν υπάρχουνε. Και στο κάτω-κάτω πώς δεν υπάρχουν, ρε Άννα. Άννα, μη με δουλεύεις, σε παρακαλώ πολύ. Σε άκουσα έξω από την πόρτα. Μ' ακούς, θα ηρεμήσεις λίγο να μιλήσω. Τι κάθεσαι και φαντάζεσαι. Δεν φαντάζομαι τίποτα. Έχω αποδείξει και μπήκα και στο λογαριασμό σου. Τι αποδείξεις, καλέ. Έχω αποδείξει ότι ταλαντιριζόσουν με δύο άτομα. Εντάξει. Όχι σε μένα αυτά. Όχι σε μένα αυτά. Ρούντολ δεν θα με κάνει σε μένα καλοκαιριάτικα. Φυσικά και δεν πρόκειται να σε κάνω. Δεν πρόκειται να. Τελειώσαμε. Ανούλα, τελειώσαμε. Υπάρα κάζα στο σπίτι σου. Τέλος! Στο άκουσε σπίτι σου! Με λίγο. Θα σ' ακούσω. Εγώ πήρα για να μιλήσουμε, γιατί δεν μου δίνεις άλλη ευκαιρία να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε, μίλα. Όταν σου είπα ότι δεν θέλω να ξαναβγεί στην τηλεόραση, είναι ότι έχεις δημιουργήσει ένα προσωπικό στυλ και σου ζήτησε να ανοίξουμε με δάνειο που δίνανε μαγαζί με ρούχα και εσύ το αρνήθηκες. Και σου λέω, δεν σου κάνει καλό από εδώ και πέρα. Μπορείς να γίνεις ο ίδιος ιδιοκτήτης με ρούχα και να λανσάρεις το δικό σου στυλ και εσύ δεν άκουγες τίποτα. Και μου λες, ζηλεύεις την καριέρα μου. Άκουσε με, άκουσε με. Άκουσε με, άστο το μαγαζί με τα ρούχα, άστο. Εντάξει, εγώ σου λέω για τη σχέση μας. Πολεμούσα ένα χρόνο να σε κατακτήσω και σε κατάκτησα από τον άντρα σου. Και έρχεσαι και με πουλάς μέσα σε δύο μήνες. Λουλούτ. Δεν θυμάσαι ότι εγώ παράτησα τον άντρα μου για σένα. Δεν σου λέει τίποτα αυτό που τα μάθαμε. Μου λέει, αλλά έχει αλλάξει πολύ. Μετά τον πρώτο μήνα που ήμασταν μαζί, τάραντο θες να με κάνεις. Καλοκαιριάτικα. Καλοκαιριάτικα. Που εσύ καθόσουν με τις ώρες μπροστά στον καθρέφτη και δεν μου δίνει σημασία. Και σου λέγα σταμάτα πια να κοιτάζεις τον καθρέφτη και ασχολήσου λίγο με μένα, γιατί εγώ νοιάζομαι ουσιαστικά για σένα και έχω αφήσει. Αν νοιαζόσουν, Άννα, θα μου το έδειχνες. Εντάξει, μετά το πρώτο μήνα άλλαξε πολύ όλη την ώρα με το κινητό. Δεν μου δίνει σημασία εσύ. Έβγαινε και μου έλεγε πάμε τη φίλη μου για καφέ. Ποια φίλη σου, ο Γιάννης και ο Δημήτρης γίναν φίλοι σου. Με δουλεύει εμένα. Εσύ έχεις το δικαίωμα να πας στην Τραπετσόνα Κρήτη. Ξέρω ότι ήταν με τον Γιάννη που είναι στην Τραπετσόνα, το ξέρω αυτό. Αλλά όχι σε μένα. Και τη μέρα, θα σου πω και κάτι, για να μην νομίζω ότι εγώ είμαι. Μας ακούει κόσμος τώρα, Σώτη. Ας μας ακούσει όλος ο πλανήτης. Θα με ακούσεις. Τη μέρα που σου είπα που ήσουν δίπλα στο κρεβάτι μου και σου λέω άνοιξε το κινητό σου. Και έμαθα το μοτίβο, εγώ το έκανε και εμένα. Ποιο μοτίβο, Σώτη? Το Α. Το Α που ανοίγει το κινητό σου. Ο κωδικός. Και μετά το βράδυ πήρα το κινητό σου κάτω από το μαξιλαράκι. Ορίστε. Δεν καταλαβαίνω τι λες από τι το λέω, που έχεις φτιάξει αυτά. Με δουλεύεις. Με τον Γιάννη και τον Δημήτρη δεν έπαιζες μπάλα τόσο καιρό από τα social media. Μην με τρελαίνεις. Όχι, δεν σε τρελαίνω, αλλά ξέρω πολύ καλά. Όχι, ξέρω. Μην μας τα λόγια σου. Δεν ξέρω να βγεις στην τηλεόραση, γιατί δεν σε συμφέρει. Εσύ νόμιζες ότι εγώ σε ζηλεύω. Γιατί δεν με συμφέρει, εσύ θα μου κάνεις κουμάντο. Μα εσύ θα μου κάνεις κουμάντο αν θα βγω στην τηλεόραση ή όχι. Σε παρακαλώ πολύ.
Εγώ την εκπομπή τη Άνοιξη δεν την αλλάζω με καμία εκπομπή και το στυλ μου κοίτα κιόλα. Και αυτά τα γκολ και τέτοια να τα ξεχάσεις. Εγώ δεν θα σε αφήσω. Εσύ ξέχασε με. Άκουσε με, Άννα. Άννα, ένα και ένα κάνουν δύο. Εσύ θα σηκωθείς από το σπίτι και θα φύγεις. Όχι, δεν πρόκειται να φύγω. Τυρπάρα κάζα. Σήμερα να μείνεις στο σπίτι, να πάρεις τα πράγματά σου και να φύγεις. Εντάξει. Ωραία, λοιπόν. Με απειλείς. Δεν σε απειλώ, σε προειδοποιώ. Θερμάσαι απειλείς εμένα σε και προειδοποιώ, δεν σε απειλώ, σε προειδοποιώ. Με προειδοποιείς. Σε προειδοποιώ, δεν σε απειλώ. Και νομίζω θα γίνει το δικό σου. Δεν θα γίνει το... ξέρεις με ποια έχεις μπλέξει. Δεν ξέρεις τι είναι με... η Άννα. Ωραία, με προκαλείς. Ωραία. Δείξε μου με ποια έχω μπλέξει. Σε προκαλώ. Σε προκαλώ. Σε προκαλώ, εγώ είμαι εδώ μπροστά σου. Εγώ τι είπε η κοπέλα, δηλαδή. Παράτησε τον άντρα γιατί η σχέση σου δεν ήταν καλή. Ναι, αλλά φίλε, να σου πω κάτι. Συγγνώμη, εγώ, Ανίτα, γιατί... Ναι, κάθισε στην κούνια σου. Λοιπόν, το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Εγώ φοβάμαι μήπως, επειδή εσύ λιγάκι δεν ήταν τα πράγματα με την Άννα όπως τα είχες στο μυαλό σου όταν η σχέση ήταν παράνομη και όταν ήταν διακαή σου πόθος το να είσαστε μαζί. Το καταλαβαίνω. Μετά, όταν βρεθήκατε μαζί, ψιλοχαράρωσες και ψιλοβαρέθηκες. Μήπως τώρα προσπαθείς να τη χρεώσεις με κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι τέτοιας τόσο σημαντικό όσο πας να μας το πεις εσύ, για να πεις να διακόψεις τη σχέση. Δηλαδή, αν πραγματικά θες να διακόψεις τη σχέση με την Άννα, θα μπορούσες να της πεις ξεκάθαρα ότι δεν θες να είσαι στα άλλο μαζί. Μην της χρεώνεις όμως πράγματα που δεν έχει κάνει εκείνη. Πώς δεν... Εγώ, Ανίτα, την είδα να μιλάει έξω από την πόρτα. Άρα, άκουσα. Μπορεί να μίλαγε με κάποιον. Με τον Γιάννη και δεν θα σε πάρω. Δεν κατάλαβα. Τι δεν κατάλαβα. Μιλάς με κόσμο. Ορίστε. Εσύ δεν μιλάς όχι, με κόσμο. Ένα λεπτό. Και εγώ μιλάω με κόσμο. Άννα, και εγώ μιλάω με κόσμο. Και εγώ μιλάω με κόσμο. Αλλά θα με ακούσεις ένα λεπτό, θα σταματήσεις. Και εγώ μιλάω με κόσμο. Αλλά όχι να του λες, Γιάννη, θα σε πάρω πιο μετά γιατί έρχεται ο δικός μου. Καλά, αυτό μπορεί να. Δεν θα γίνω εγώ. Τάραντο δεν θα γίνω. Καλοκαιριάτικα. Και ούτε έχω γίνει καλοκαιριάτικα. Γιατί είναι η εποχή που δεν έχει γίνει. Να ρωτήσω κάτι. Τι? Δεν είναι κακό. Είναι κακό. Δεν είναι κακό, ρε φίλε. Περίμενε. Μπορεί να λέει σε κλείνω γιατί έρχεται ο δικός μου. Δίνε το χρόνο μου στον άνθρωπό μου και θα σε πάρω Ανίτα, μετά. Δεν ακριβώς κλείνω... αυτό είναι. Γιατί, γιατί το κατάλαβε και εσύ κάνεις όταν δεν το καταλαβαίνεις. Τι να καταλάβω, για πες μου, τι να καταλάβω. Εγώ δεν μασάω. Και εγώ δεν μασάω, Άννα. Δεν, ξέρεις... δεν περνάνε αυτά σε μένα και κόφτω έτσι. Ούτε σε γιατί μένα περνάνε. Μην με προκαλείς τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Περάσαμε ωραία, όλα καλά. Σε παρακαλώ στο σπίτι σου. Τέλος. Όχι, δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Εντάξει, σ' αγάπησα και δεν θα πω ότι δεν σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ και σε νοιάζω. Αλλά τελειώσαμε. Στην ευχή του Θεού. Τι έγινε, τι εννοείς. Στην ευχή του Θεού. Δεν άκουσα τι είπε. Δεν μου αρέσει και καθόλου. Για να καταλάβω. Το σπίτι δεν πρόκειται να φύγω και θα πάρω το αίμα μου πίσω. Τι δεν καταλαβαίνεις. Πάρ' το. Εμένα, σήμερα θα εξαφανίσεις από το σπίτι. Δεν σ' αφήνω, σε προειδοποιώ. Η σχέση μας τελείωσε. Τέλος. Ναι, αλλά είναι πολύ προσβλητικό. Δεν είναι προσβλητικό, Ανίτα. Είναι εγώ πολύ προσβλητικό. Δεν θα γίνω. Καλοκαιριάτικα. Ρούντολφ, δεν θα γίνω. Καλοκαιριάτικα είναι το θέμα. Επιμένω, ε. Η εποχή είναι που τον έλεγε. Όχι, δεν είναι η εποχή. Όχι, είναι άλλο να είναι χειμωνιάτικο. Κανένα άντρα δεν θέλει να γίνει κρυφό. Ναι, αν ήταν χειμωνιάτικο θα μπορούσε να κάνει και πασαρέλα ο κύριο. Κατάλαβε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα με δουλεύει τώρα. Με δουλεύει. Για πού λέμε. Ρούτο που είναι αυτό. Τι να σου πω. Ντροπή σου. Ντροπή σου. Α, είναι στο σπίτι σου. Πάρα κάζα. Για πρώτο. Με ξεφτυλίζεις έτσι και εγώ θα τα πω. Έξω από τα δόντια. Νομίζεις ότι εγώ. Πες τα. Και εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Έξω από τα δόντια. Έξω από τα δόντια τα λέω. Ξέρεις τι μου θύμισες τώρα. Ξέρεις τι μας θύμισες τώρα. Έξω από τα δόντια. Τι μας θύμισες τώρα. Θύμισες, ρε φίλε. Ωραία, σε αυτά τα πλατό γινόντουσαν τα ζητέ. Σε αυτά εδώ στα Μελίσια. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα. Δεχόμεθα παραγγελιές
Και παραγγελίες δεχόμαστε. Μαλάχη. Λέω τώρα. Δεχόμαστε το γεγονός ότι εσύ μπορεί να έχεις αποφασίσει να χωρίσεις. Εντάξει. Ωραία. Είναι πάρα πολύ προσβλητικό να τις λες έξω από το σπίτι και την ίδια στιγμή είναι και απάνθρωπο. Εντάξει. Διότι αυτή η κοπέλα, ένα λεπτό, αυτή η κοπέλα χώρισε από τον άντρα της για να είναι μαζί σου. Δεν στο χρεώνουμε αυτό σαν κάτι το οποίο είναι υποχρέωσή σου να το στηρίξεις, αλλά έχει κάνει και αυτή την υπέρβασή της, έχει θυσιάσει μια σχέση, πίστεψε σε σένα. Εγώ θα ήθελα να είσαι ξεκάθαρος για το αν θέλεις να χωρίσετε πραγματικά με την Άννα και όχι γιατί εσύ θέλεις να δώσεις περισσότερη βάση σε ένα τηλεφώνημα που δεν φαίνεται να είναι και τόσο πια επιλήψιμο αυτό το τηλεφώνημα. Που μιλάγε με ένα φίλο, με μια φίλη της και να το κλείσε. Τώρα, αν εσύ θες να χωρίσεις, είναι άλλη υπόθεση. Μην το χρόνεις 100% στην Άννα και ότι εκείνη φταίει και να φύγει και από το σπίτι. Γιατί είσαι και ένας άνθρωπος εσύ που είσαι πάρα πολύ έντονος. Όπως την ήθελε σαν τρελός και σαν τρελός τη ζήταγε και έπεσε στα πατώματα, έτσι τώρα σαν τρελός σαν τρελός. Αν είχα μάθει στη ζωή μου εγώ με τη γυναίκα που είμαι να μην τη μοιράζομαι με κανέναν. Μα δεν τη μοιράστηκε σε εσένα, άνθρωπε. Η κοπέλα μίλαγε στο τηλέφωνο. Ανίτα, δεν είμαι χαζός. Εγώ έχω πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Μετά τον πρώτο μήνα άλλαξε η συμπεριφορά τη. Εγώ τη έλεγα, αγάπη μου, πάμε να βγούμε κάπου. Δεν στο έλεγα και μου έλεγε εσύ. Όχι, είμαι κουρασμένη. Αύριο έχω να πω να πάρω κάτι. Πού να πάμε, μωρέ, με τον κορονοϊό. Πού να πάτε, ρε, χρυσέ μου, αδερφέ. Όχι, με τα πόδια. Με τα πόδια, με τα πόδια. Κάπου να πάμε. Δεν είναι όλες οι ώρες να περπατάμε. Πήγαμε βόλτες, αλλά μου έλεγε να πάμε να πιούμε καφέ και του λέω, σου λέω, καλά, δεν έχεις καταλάβει τι γίνεται. Πού θα πήρατε καφέ, χρυσή μου, εσύ, αφού δεν είχε, λέμε, επί κορονοϊού καφέ. Δεν είπα για καφέ. Να πάμε μια βόλτα, να βγούμε έξω. Κι εγώ είχα το φευγιό και μου την έδινε, αλλά καθόμουν σπίτι μου. Δεν μπορούσα να μπαίνω στο αυτοκίνητο να φεύγω. Περπατάγαμε λίγο, όλοι ξαναγυρνάγαμε σπίτι. Όλοι το ζήσαμε. Της έλεγα για το φαγητό. Δεν γούσταρα το φαγητό. Μου λέγε όχι. Τίποτα. Σότι, έχεις στραβώσει. Εγώ έχω στραβώσει και μπορεί να της είπα το έξω από τα δόντια, όπως είπες, είναι έξω από τα δόντια. Έξω από το σπίτι είναι απάνθρωπο. Εντάξει, το δέχομαι και ζητώ συγγνώμη. Αλλά δεν θέλω καμία σχέση με την κυρία. Τέλος. Γιατί να σου πω, Τάραντος, εγώ, Ρούντολφ, δεν θέλω να γίνω. Κατεβαίνει, λες, σε παρακαλώ τη μια πολύ. Λες αυτά, την άλλη λες τα άλλα, τη μια με αγαπάς, με λατρεύεις, πέφτεις τα εγώ πόδια. Εγώ σ' αγαπάω και είσαι η ζωή μου. Και είσαι άλλη, η ζωή μου. Δεν, μπορώ σε δεν λέω ότι δεν σ' αγαπάω. Σε νοιάζουν και σ' αγαπάω ακόμα. Κάτσε ρε φίλε, δεν πατέ συνάδει το ένα με το άλλο. Είναι καψούρης μαζί της. Αλλά δεν θέλω, δεν θέλω. Πες το μας ότι είσαι καψούρης και εμείς έχουμε σχέση εδώ πέρα. Θα το περάσω. Πες το μας ότι είσαι καψούρης μαζί της και ότι μια μανούρα ήταν αυτή. Όχι, δεν είναι καμία μανούρα, Ανίτα, θέλω να τελειώσω. Θέλω να τελειώσω. Ναι. Θέλω να τελειώσω, σε παρακαλώ. Δεν είμαι... Ένα μήνα υποφέρω. Ένα μήνα υποφέρω, Άννα, και το ξέρεις. Ναι, υποφέρεις. Έχεις να σου πω κάτι αλλά... τώρα εσύ. Μήπως τι μωρέ, πάει και παίρνει 15 κρέμες, 25 σακάκια, 45 παπούτσια, αντί να συνέλθει και να κάνει κάτι σωστό στη ζωή του. Με έχει βγάλει τα ρούχα μου, του λέω, τι πρόβλημα έχεις, θα μου... εσύ θα μου κάνεις κουμάντο στα λεφτά μου. Θα μου κάνεις κουμάντο εσύ στα λεφτά μου. Πολύ ωραίο στυλ έχει το γλυκούλι. Σε παρακαλώ πολύ. Πολύ ωραίο, το μανίκι, δώστε βάση στο μανίκι. Σε παρακαλώ πολύ. Δώστε βάση στο μανίκι. Προσγειό σου. Εγώ φοβάμαι τώρα για κάτι. Μήπως ο Σώτης, επειδή σταμάτησε το στυλ μου κοίτα και είχε πάθει κι αυτός μία εξάρτηση λίγο από το στυλ μου κοίτα και από την κάθε Σαββατοκύριακο εδώ την ενότητά μας και τώρα σου έχει λείψει αυτό. Μου έχει λείψει. Ότι είναι αλήθεια αυτό είναι αλήθεια. Σου έχει λείψει. Μου έχει λείψει. Ωραία. Το στυλ μου και κοίτα. Εμένα μου έχει λείψει, αλλά οκ, okay, τι να κάνουμε. Τώρα αλλάξαν οι συνθήκες, θα το δούμε. Πρώτο Θεός, μπορεί να το ξανακάνουμε. Βεβαίως. Θέλω να πω όμως τώρα ότι μήπως, παιδάκι μου, ο λόγος τον οποίο έρχεσαι εδώ δεν είναι πραγματικά γιατί έχεις μανούρα με την Άννα και έχεις ανάγκη να βγεις στην τηλεόραση. Δεν θέλω να βγω. Όχι, Ανίτα, δεν είναι το γιατί θέμα. Γιατί άμα είναι αυτό, εγώ μπορώ να σε φέρνω εδώ κάθε από το καιρό, κάνει την πασαρέλα σου και να φεύγει. Δεν είναι αυτό το θέμα μου. Το θέμα μου είναι και μόνος με την Άννα. Είναι από του άλλου. Και με την Άννα είναι, θέλω να τη πω. Ότι τελειώσαμε. Αυτό θέλω να τη πω. Ειδικά για την Άννα ήρθα σήμερα. Δεν νομίζω ότι τελειώσατε, παιδιά. Όχι, όχι. Δεν νομίζω. Εγώ το πιστεύω. Εγώ πάντως δεν πάω πουθενά. Άνθρωπος να λέει ότι είμαι καψούρης μαζί σου. Αλλά ένα μήνα μου το έπαιζε σε. Σόφιο κοριό. Έκανες ό,τι ήθελες, πήγαινες όπου ήθελες. Εγώ λέω, παιδιά, να ηρεμήσεις. Δεν κατάλαβα, πήγαμε την φυσικά και θα πάω όπου θέλω. Μεγάλη γυναίκα είναι, δεν κατάλαβα. Μου είπες πριν 10 μέρες, 12 μέρες, μου λες, πάω για καφέ με τη φίλη μου. Ο Γιάννης έγινε φίλη σου. Καλά, έλα, γύρω σπίτι και θα σε παρακοπήσω εγώ. Τι θα με κάνεις. Δεν άκουσα. Με περιμένεις. Να σε δουν ότι είσαι ο άντρας που δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
Δεν άκουσα. Τι είπε, αν είμαι άντρας. Σε περιμένει στο σπίτι, λέει να σε τακτοποιήσει, εννοεί φαντάζομαι τρυφερά. Ένα φαγητό, κάτι τέτοιο, ένα μπομφιλέ. Και παντοφύλλα, ίσως. Άννα, σε παρακαλώ πολύ. Σωτή, να σου πω κάτι. Ναι. Για σήμερα, πήγαινε στο σπίτι, μιλήστε λίγο, αφήστε να εκτονωθεί αυτή η κατάσταση. Έτσι. Και να ηρεμήσετε λιγάκι και από εβδομάδα εδώ είμαστε. Εγώ δεν νομίζω ότι έχει τελειώσει η σχέση σας. Εγώ θέλω στην περίπτωση που είμαι καψούρης ανάγκη... μαζί της είμαι. Δεν το είσαι καψούρης, πήγαινε σε παρακαλώ στο σπίτι σου. Πήγαινε στη γυναίκα που έχει χωρίσει για πάρτι σου, Σώτη. Έλα, τέλος, τέλος. Μπαίνουμε με το τι είναι καψούρης. Ευχαριστούμε, thank you, thank you.